Εορτή του Εναγής Πατρόσιμο Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, προς τους Σεβασμιωτάτους και Θεοφιλιστάτους Αρχιερείς, τους Αυλεβεστάτους Ιερείς και Διακόνους, τους Μοναχούς και Μοναχές, τους Προέδρους και Μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων, τους διακεκριμένους άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η μερίσια και απογευματινά σχολεία, τις φιλοπτώχους αδελφότητες, την νεολαία, τις ελληνορθόδοξες οργανώσεις και ολόκληρο το Χριστοπώνυμον πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Προσφυλείς αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, το όνομα του Αγίου Νικολάου φέρνει χαρά στους ανθρώπους άνα των κόσμων και είναι σκενδόν συνώνυμον της αγάπης και της γενεοδορίας. Ακόμα περισσότερο το όνομα του εμπνέει σεβασμό και προκαλεί αγαλίαση ανάμεσα σε Ορθοδόξους Χριστιανούς οι οποίοι γνωρίζουν τα θαυματουργά έργα του Θεού τα οποία έγιναν δια του δούλου του Νικολάου. Με την δύναμη του Χριστού ο Άγιος Νικόλαος πολέμησε την αδικία, ανέστησε νεκρούς, θεράπευσε αρρώστους και κάλυψε τις ανάγκες του ποιμνίου του. Για αυτά τα θαυμαστά έργα του νιώθουμε όλοι μας αγαλίαση στις ψυχές μας. Όμως σε σχέση με το εθνικό προσκύνημα του Αγίου Νικολάου στο Παγκόσμιο Εμπορικό Κέντρο, η μνήμα του Αγίου Νικολάου προκαλεί διαφορετικά αισθήματα. Ένα όνομα το οποίο θα έπρεπε να συνειρμικά να συνδέεται με την αγιότητα, την ειρήνη και την προσευχή, συνδέεται με το χρέος, την διαφορά και την κακοδιαχείριση. Άγριες φωνές έχουν υψωθεί εναντίον κληρικών και λαϊκών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συμμετοχή ή η ευθύνη εκάστου. Ορισμένοι πιστεύουν ότι οι ιερείς και οι επίσκοποι είναι υποχρεωμένοι να βρουν χρήματα για να αποπερατώσει του προσκυνήματος. Οι κληρικοί όμως δεν έχουν εκπαιδευθεί για να εκτελούν χρέη ερανιστών και τραπεζίτων. Η προσοχή τους οφείλει να είναι στραμμένη προς την προσευχή και διακονία του Λόγου του Θεού. Ήρθε η ώρα να ζητήσουμε με ενεργό τρόπο την βοήθεια του Αγίου Προστάτη του προσκυνήματος. Ίσως αυτό που εμείς αποτύχαμε να πράξουμε επί της γης, μας βοηθήσει Εκείνος να το επιτύχουμε εξ ουρανού. Ο Χριστός έδωσε στον Άγιο Νικόλαο τη δύναμη να επανορθώνει την αδικία και να καλύπτει ανάγκες πνευματικές, ιατρικές και οικονομικές. Δια των πρεσβειών του ανέστησε νεκρό ναυτικό. Είναι βέβαιο ότι δια της προσευχής του θα μπορέσει να αναστήσει και αποπερατώσει το έργο μας του Ελληνορθοδόξου Ναού Αγίου Νικολάου και του Εθνικού Προσκυνήματος. Ζητώ λοιπόν από κάθε ενορία της Αρχιεπισκοπής μας να κάνει παράκληση προς τον Άγιο Νικόλαο την ημέρα της μνήμης του. Ας ζητήσουμε την βοήθεια του Θαυματουργού των Μύρων, ζητώντας του να μας δείξει τη δύναμη του Θεού και να μας προσφέρει αυτό που μας λείπει. Μέχρι ούτω ο ναός που φέρει το όνομά του ολοκληρωθεί και επαναλειτουργήσει στον Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Με μία καρδιά και μία φωνή ας ψάλουμε όλοι μαζί της Εκκλησίας τα άνθη περιεπτάμενος
ως νεωτός της άνω κοιλιάς των αγγέλων, Νικόλαε τρισμάκαρ, κράζεις αΐ προς τον Θεόν υπερπάντων ημών, των ενανάγκες κινδύνων και πειρασμών, και λύτρωσε τες πρεσβείες σου. Ήθε το όνομα του Αγίου Νικολάου να γίνει και πάλι συνώνυμο της αγάπης, της γενεοδορίας και της δόξας του Θεού για πάντα. Ήθε ο Κύριος να χαρίζει πολλά έτη στους εορτάζοντες με αυτό το λαμπρό εορτασμό και σε όλους εμάς. Με πατρική εν Χριστώ αγάπη, ο Αμερικής Ελπιδοφόρος, Αρχιεπίσκοπος Αμερικής. Έτι δεόμεθα υπέ του Αρχιεπισκόπου ημών Ελπιδοφόρου. Κύριε ελέησον, Κύριε υπέρ του Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου. Κύριε ελέησον, έτι δόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτελούντων την Αγία εορτήν ταύτην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Again we pray that this holy church, the holy and great church of Christ, this city and country and every city and land, will be kept safe against wrath, violence and pestilence, famine and earthquake, flood and fire, against the sword and enemy invasion, civil strife and sudden death, that our good and loving God will be merciful and gracious and open to our entreaties, to turn back all violence against us and deliver us from his impending righteous judgment, and have mercy on us. Δόμεθα υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δέησεως ημών των αμαρτωλών, και ελέησε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλεος, ήλεος γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Στα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν. Δέσποτα πολυέλεε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Πανακράντοντες ποινής ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίης Πατρός ημών Νικολάου, Επισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού, ού και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσον την δέησιν ημών. Δόρισε ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου. Αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμον σου, και σώσον τα ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, και ελεήμων Θεός. Ευλογητός ο Θεός ημών πάνω την ηχεία ηγή. Θεοτόκε
Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία σου μεγάλη Εκκλησία, εν τη Ιερά ημών Αρχιεπισκοπή, εν τη πανηγυρίζουση κοινότητη ταύτη του Αγίου Νικολάου, και εν τη σήκη των προσφερόντων και ορταζόντων και ορταζουσών την πανήγυριν ταύτην και εις τον κόσμον σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Οδυσσίω ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμπωμεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πλούσιεπτο κέψαν και πείνασαν, at this beautiful Shrine Church for the celebration of your parish's patron, Saint Nicholas, Archbishop of Myra in Lycia, the Wonder Worker. I wish you all the blessings of the feast with many years of life and peace in the love of Christ our God. Chronia pola se olus. Saint Nicholas lived so long ago and so many miles away, yet we still feel him to be near to us in our own time and our own place here in Flushing. We have a strong sense of his presence, we have a strong sense of his protection, of his paternal care. He leads us to follow in the ways of Christ and the words of Scripture. In the Gospel reading we heard the promises of the Beatitudes saying, "Blessed are you poor, blessed are you that hunger, blessed are you that weep, blessed are you when people hate you and speak evil of you." These words of Beatitudes sum up the blessed life of Saint Nicholas. As a young man, Saint Nicholas gave up the riches of an inheritance from his parents. For the sake of mercy and love, he became poor, giving away his wealth to those in need. He also suffered persecution. For the sake of Christ, he in prison was starved and beaten. He endured scorn and abuse. He experienced hunger and hatred and many sorrows. But it was through these things that he saw the promises of Christ fulfilled. He was poor, but he became a heir of all the riches of the kingdom of God. For a time, he knew hunger, but he later, as bishop, he would have food to share freely. For a while, he had sorrow, but that sorrow turned to joy
with his release from prison and his consecration as a bishop. Throughout his life, St. Nicholas experienced hatred and slander, but now his name is spoken throughout the world, spoken with love and joy and gratitude. Blessed indeed was St. Nicholas, for he proved the truth of Christ's words. May his blessedness become ours as well. Later today, we will go to the financial district, to Ground Zero, and there we will offer prayer with an agiasmo for our St. Nicholas, St. Nicholas Greek Orthodox National Shrine and Church. There, we will ask the Lord to remember us in his mercy and to fulfill in us the promises of the Beatitudes, as he did in the life of St. Nicholas. We are in need of every kind of help to complete the work at Ground Zero. We hunger and thirst for justice because thousands of our countrymen perished unjustly and a precious house of worship was taken from us. We know sorrow and weeping, seeing the disgrace of an empty shell where a living, thriving church should be. We endure slander and shame as an archdiocese, as a church, as an homogenia, as Greeks here in the United States, for the sad state of our national shrine. Therefore, we call upon St. Nicholas. St. Nicholas, this is the person we call upon, in a special way, at his feast day, today. We ask that he would intercede, that he would show us the power of God, that he would prove to us again and again the truth of Christ's words, sharing his same spirit of faith. We also believe and speak. We proclaim our faith that the Lord who glorified St. Nicholas will raise up again, will raise up his fallen church to glory once more. Blessed are we, my brothers and sisters, for near and dear to us is the wonder worker of Myra, the champion of Nicaea, and the true friend of the needy, Agios Nikolaos, St. Nicholas, our St. Nicholas, of Flushing, of Ground Zero, of everywhere, our protector and provider, our father and our friend. May God bless you and grant you many more years, years of service in his glorious name. Χρόνια πολλά και πάλι. Αγαπητοί μου, είμαι συγκινημένος σήμερα όχι μόνο διότι βρίσκομαι κοντά σας σε μια τόσο υπέροχη, υποδειγματική, παραδειγματική κοινότητα και ενορία όπως αυτή του Αγίου Νικολάου του Φλάσσι, αλλά διότι σήμερα πανηγυρίζει ο Άγιος Νικόλαος, ένας Άγιος ο οποίος είναι ευεργετικός, θαυματουργός, βοηθά τους ανθρώπους, στηρίζει την Εκκλησία, αλλά να σας πω κάτι, είναι ένας Άγιος δύσκολος. Θέλει για να σου κάνει αυτό που ζητάς λίγο να προσπαθήσεις κι εσύ. Λίγο ζητάει από μας να γονατίσουμε, να προσευχηθούμε στον Θεό, να ταπεινωθούμε και λιγάκι. Γιατί και ο ίδιος στη ζωή του πέρασε πάρα πολλά. Πήρε τον δύσκολο δρόμο ο Άγιος Νικόλαος στη ζωή του. Παρόλο που γεννήθηκε πλούσιος, με μεγάλη περιουσία, αρνήθηκε την περιουσία του και τη μοίρασε στους φτωχούς. Δεν δέχθηκε να αρνηθεί την πίστη του. Προτίμησε να πάει στη φυλακή, να πεινάσει, να βασανιστεί, να αδικηθεί
να υβριστεί για τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και όταν ζητάμε κάτι από τον Άγιο Νικόλαο, δεν είναι εύκολος Άγιος. Γιατί ξέρει ότι τα καλά πράγματα, για να τα αποκτήσουμε και για να τα αξίζουμε, πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να καθόμαστε στην άνεσή μας και να περιμένουμε όλα να τα κάνει ο Άγιος. Ο Άγιος πέρασε δύσκολα. Δεν είναι σαδιστής ο Άγιος, δεν θέλει να μας βασανίσει. Για το καλό μας το κάνει. Γιατί και για εκείνον σε καλό του βγήκε, όπως σας είπα και νωρίτερα στα αγγλικά. Ό,τι έκανε ο Άγιος, ό,τι βάσανα πέρασε, δεν ήταν απλά για να βασανιστεί, για να χαρεί κάποιος ότι τον βασάνισε. Αλλά γιατί αυτές οι δυσκολίες μας κάνουν καλύτερους, μας φέρνουν πιο κοντά στο Θεό. Είμαι σίγουρος ότι μεταξύ σας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εκεί που φτάσατε, δεν φτάσατε εύκολα. Δυσκολευθήκατε, ξενυχτήσατε, στεναχωρεθήκατε, πεινάσατε, αρρωστήσατε. Γιατί η αρρώστια πολλές φορές έρχεται από τη στεναχώρια. Στεναχωρεθήκατε και αρρωστήσατε και εσείς και άλλοι γνωστοί σας και φίλοι σας. Κι όμως δεν τα παρατήσατε και ανεβήκατε και κοινωνικά και οικονομικά και επαγγελματικά και ακαδημαϊκά και μορφωτικά. Αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Πόσο μάλλον τα πράγματα που έχουν να κάνουν με τον Θεό. Όταν για το σώμα μας χρειάζεται να προσπαθήσουμε τόσο πολύ για τη ζωή μας, πόσο λίγο προσπαθούμε για την ψυχή μας, αγαπητοί μου. Γι' αυτό και αισθάνθηκα την ανάγκη να βγάλω αυτή την εγκύκλιο για τον Άγιο Νικόλαο. Και ήταν μια εγκύκλιος για όλους τους ανθρώπους, για σας. Για τους ιερείς, τους αρχιερείς, τους πιστούς, την φιλόπτωχο, τα παιδιά μας, για όλους. Και είπα, αυτή τη φορά δεν θα ζητήσω χρήματα. Γιατί μια φορά ζητήσαμε χρήματα και μας δώσατε. Και μας δώσατε πολλά χρήματα. Και εμείς τα κάναμε θάλασσα. Δεν τα σεβαστήκαμε. Αυτή τη φορά ντρέπομαι να σας ζητήσω χρήματα. Δεν ντρέπομαι όμως να ζητήσω την προσευχή σας. Γιατί η προσευχή του λαού, ειδικά από τον Άγιο Νικόλαο, είναι πάρα πολύ δυνατή. Και εκεί που εμείς αποτυγχάνουμε, ο Άγιος Νικόλαος, με τις προσευχές της δικές σας, είμαι σίγουρος ότι θα μας δώσει τη λύση. Όσο περίπλοκη, όσο μπερδεμένη κι αν είναι η κατάσταση στο Ground Zero, ο ναός του Αγίου Νικολάου είναι θέμα τιμής. Για μας, για τους Έλληνες και για τους Ορθοδόξους, είναι ντροπή μας αυτή η Εκκλησία να μην έχει τελειώσει. Θα τελειώσει και θα την τελειώσει ο Άγιος Νικόλαος. Γι' αυτό σας παρακαλώ να προσευχηθείτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η προσευχή είναι η μεγαλύτερη δύναμή μας. Ο Θεός μας ντρόπιασε. Μας ντρόπιασε γιατί πιστέψαμε ότι με τα λεφτά μόνο μπορεί να χτιστεί και να τελειώσει κάτι. Και μας ντρόπιασε. Και μας έδειξε ότι τα λεφτά δεν είναι το πάνω. Μπορεί να ξοδέψεις του κόσμου τα εκατομμύρια και ο ναός να είναι εκεί και να μην ξέρει κανένας τι έγινε και πώς έγινε. Θέλω σας παρακαλώ να προσευχηθείτε, γιατί αυτή τη δύναμή σας την χρειάζομαι. Την χρειάζεται η Εκκλησία, την χρειάζεται η Ομογένεια. Να μην σας κουράζω άλλο, είναι πανήγυρη σήμερα. Γιορτάζει η Εκκλησία μας, γιορτάζει το φλάσιμο, το οποίο με συγκίνησε πάρα πολύ. Με τα παιδάκια, τους αγγέλους που έχετε πάνω, τους άλλους, σε όλη τη Θεία Λειτουργία. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια στον πατέρα Παύλο, καταρχήν, ο οποίος είναι η ψυχή αυτής της κοινότητας, στους ιερείς, τον πατέρα Βασίλειο, τον πατέρα Αριστίδη, τον πατέρα Ανδρέα, όλους, όλους συγχαρητήρια, τον πρόεδρο της κοινότητος, την φιλόπτωχο αδελφότητα, την διοίκηση του σχολείου, όλους σας που στηρίζετε αυτό το θαύμα που λέγεται κοινότητα του Φλάσιν του Αγίου Νικολάου. Χρόνια πολλά σε όλους, σε αυτούς που γιορτάζουν, σε αυτές που γιορτάζουν, ο Άγιος να είναι πάντα κοντά μας, να μας φωτίζει και να μας δυναμώνει και να μας δείχνει το σωστό δρόμο. Χρόνια πολλά.